Dragon Ball Magic. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει. Να. Είμαι πάρα πολύ χαϊπατισμένο να σου πω την αλήθεια τη σειρά. Και εγώ απλώ περιμένω να έχουμε λίγο παραπάνω πληροφορίε για τη διάρκεια τη σειρά και λίγο τι θα παιχτεί. Γιατί δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα το ότι αν είναι παραπάνω από 30 επεισόδια, α πούμε, η σειρά, δεν θα πάει πολύ καλά. Δεν νιώθω ότι είναι ένα αρκετά δυνατό πρέμι για να κρατήσει για αρκετό καιρό. Αλλά ξέρει και ποιο θα ήταν γαμάτο. Έλα, για πέ. Νιώθω ότι μπορεί να βγάλουν τον Dragon Ball Daima και παράλληλα την ώρα που θα βγαίνει. Θα υπάρξει ανακοίνωση για καμία sequel ταινία ή κάτι τέτοιο. Το έχω πολύ αυτό το προαίσθημα. Σε βγάζω άκυρο. Ξέρω ότι αναπολύεις τις χρυσές εποχές των 80s και των 90s που παίρναμε μία μίνι ταινία. Εντάξει, δεν τις λέμε ταινίες. Αυτά τα 45 λεπτά δεν ήταν ταινίες. Μέχρι και στον κινηματογράφο δηλαδή μας τα δείχνανε 2-2 για να καλύψουν τον κινηματογραφικό χρόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι η Toei ή κάποιο στούντιο αυτή τη στιγμή έχει τα κυβικά σε προσωπικό ώστε να σου δώσει και ταινίες και σειρές. Θα μου πεις One Piece. Θα σου απαντήσω, είναι η εξαίρεση. Αλλά εντάξει, το One Piece είναι ένα μονοπόλιο από μόνο του. Άμα πιάναμε τους τίτλους τέλους του Super, παίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτή η σειρά να είχε πάρει outsourcing τα πάντα. Να τα είχαν δώσει όλα σε άλλα στούντιο. Βέβαια. Όταν ανακοινώνεις ότι ναι, στο τρίμηνο βγαίνει το πρώτο επεισόδιο, ο άλλος πηγαίνει το σκατό στην κάλτσα. Δεν προλαβαίνει τίποτα. Μα ρε φίλε, το Resurrection F πούλησε 100 εκατομμύρια. Σοκ. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πάτε τώρα τα. Μην πω. Είναι τέρμα άψυχο πόσο γρήγορα έφαγε σουτ το Digimon για να του πάρει τη θέση το Dragon Ball. Κυριολεκτικά ώστε να μην χάσουμε τις 9 το πρωί της Κυριακής, γιατί μπορούμε να βάλουμε να διαφημίσουμε. Όπω ναι. Είχες δει πόσες διαφημίσεις παίζανε πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος. Look at that stylish exterior. Built like a true warrior. This fusion, it's unbelievable. I call shotgun. Λοιπόν, θέλω να σπιάσω από την αρχή. Όρακ. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Ξέρω ότι παρακολουθείς τον Dragon Ball. Ξέρω ότι σαν σειρά σου αρέσει. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον Dragon Ball Super Manga του Toyotaro. Τώρα γιατί ανοίγεις τον ασκό του Aeol. Θα σου πω γιατί. Θέλω να μου μιλήσεις για τα original arcs, δηλαδή τον Granola και τον Moro. Και τέλος, θέλω να μου μιλήσεις πώς το προχώρησε μετά τα original arcs, δηλαδή που πήγε στο Super Hero. Ποια είναι η γνώμη σου. Ο Toyotaro προφανώς προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του στο Dragon Ball Super Franchise, γιατί απλώς έκανε adapt των αρχικών arcs σε manga μορφή. Κάτι που έτσι κι αλλιώς εμάς τους fans δεν ήταν κάτι, ήταν απλώς μία προσθήκη της manga μορφής του Dragon Ball Super Anime. Και σιγά σιγά, καθώς προχωρούσε η ιστορία, βλέπαμε ότι προσπαθούσε να δώσει κάποιες δικές του πινελιές και δικές του μικροαλλαγές. Όπως το είδαμε και με το Universe 6 Arc που έκανε διάφορες πρωτοβουλίες και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει διάφορα πράγματα και διάφορα γεγονότα το πώς εκτυλιζόντουσαν στο anime. Αυτό είναι πολύ πιθανό να έγινε όχι μόνο για λόγους προσωπικού γοήτρου και να πει ότι να μπορώ να το κάνω καλύτερα με το δικό μου τρόπο ή κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να υπήρχε και μια συγκεκριμένη οδηγία έτσι ώστε να δώσει μια εναλλακτική βερσιόν της ιστορίας σε σχέση με το άνιμε, για να μπορέσει και ο άλλος να έχει παραπάνω κίνητρο να πει ότι «Α, δεν διαβάζω απλώς το adaptation του άνιμε σε μάγκα, αλλά διαβάζω κάτι καινούριο». Το Dragon Ball Super σαν άνιμε είχε πολλά θέματα. Πάντα είχε ωραίες ιδέες, αρκετές φορές καλές εκτελέσεις και κάποιες φορές και κακές εκτελέσεις. Το θέμα με τις ιστορίες που έχει γράψει ο Toyotaro, όπως με το Moro Arc, όπως με τον Granola Arc, είναι το ότι ξεκινάει πάντα δυνατά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, έχει δυνατές αρχές στα arcs, με πολλές υποσχέσεις και πολλές πιθανές εκβάνσεις, και μετά το σκοτώνει. Το σκοτώνει μόνος του. Όχι μόνο από το εικαστικό κομμάτι, από το πόσο μεγάλες είναι οι μάχες του αχρίαστα, αλλά από την πλευρά του ότι δεν χρειάζεται να ξεκινάς με τόσες υποσχέσεις και μετά να καταλήγεις στο Goku and Vegeta Show, για παράδειγμα. Το Moro Arc ξεκινάει, ας πούμε, δείχνοντας τους χαρακτήρες μας με το Μπού που συμμετέχει και αυτό στην μπλοκή, και ξαναφέρνουμε πίσω και τους Kais με όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει πριν χρόνια με τον Μπού. Ήταν πολύ ωραία αυτή η αρχή και μου άρεσε το ότι προσπαθούσε λίγο να εμπλέξει παλιότερα στοιχεία του Dragon Ball franchise και να δώσει ζωή σε χαρακτήρες όπως τον Majin Buu, ο οποίος δεν συμμετείχε καθόλου στην μπλοκή και θα μπορούσε άνετα να συμμετέχει ως ένα μαγικό, και μετά
από το. Πόσο ήταν, από τα πρώτα chapters του Μόρο, αυτό έγινε τελείως άσχετο. Δεν μας ενδιαφέρει καν ο Μπου. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ σπαστικό αυτό και είναι ένα trend που το βλέπω συνεχόμενα με τον Τογιοτάρο. Ειλικρινά, θέλω να μου πεις, διαβάζεις το μάγκα του ή απλά διαβάζεις περιλήψεις? Όχι, εγώ διαβάζω κανονικά το μάγκα. Μέχρι πρότινος, μέχρι το τέλος του Γκρανιόλα Arc, το διάβαζα πάνω κάτω τις ώρες που έβγαινε το μάγκα. Τώρα με το Super Hero, να πω την αλήθεια, έχω κουραστεί τόσο πολύ. Να, εκτός το ότι έχω κουραστεί λίγο το στυλάκι του Τογιοτάρα, το πώς κάνει τις ιστορίες του, έχω κουραστεί και με τα adaptations. Οπότε τι κάνω, περιμένω να τελειώσει το Super Hero Arc και μόλις τελειώσει θα το διαβάσω όλο με τη μία να τελειώνουμε. Κοίτα, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο Dragon Ball του Γιωτάρο, ε? Το GT. Δεν μπορώ να σεβαστώ ποτέ κάποιον που λέει αγαπημένη μου σειρά είναι το GT. Είναι σίγουρα από αυτούς τους τυπάδες που κάνανε obsess και μπαίνανε στο Google, ξέρω εγώ, αρχές 2000 και ψάχνανε Super Saiyan 100. Στο Yahoo! Dragon Ball Super Daima, σχολίασε. Θα σχολιάσω πρώτον ότι είναι Dragon Ball Daima, δεν είναι καν Dragon Ball Super Daima. Oh my god! What the fuck, whoa! Οπότε μόνο και αυτό, νομίζω ότι μας προειδάζει ότι θα δούμε κάτι το οποίο μπορεί και να μην παραπέμπει ούτε στιλιστικά, αλλά ούτε και σε άποψη σεναρίου προς τον Dragon Ball Super. Παρόλο που μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά τα γεγονότα του Dragon Ball Super. Το όνομα έχει ένα ενδιαφέρον. Daima, μεγάλο κακό. Γιατί λέγανε οι leakers Dragon Ball Magic? Θα σου αποκαλύψω ένα τεράστιο σοκαριστικό συμπέρασμα που έβγαλα. Στα χαρτιά και στο website που ήταν κρατημένη η σειρά, γιατί πάντα γίνεται register ένα website όταν ξεκινάει μια σειρά ή μια ταινία, το όνομα της σειράς ήταν Dragon Ball Magic. Στα χαρτιά πάνω που ζωγραφίζανε ήταν Dragon Ball Magic. Η τρελή θεωρία μου είναι ότι επειδή έγινε μια εβδομάδα πριν leak το Dragon Ball, αποφασίσανε, you know what, θα βγάλουμε όλους τους leaker τρελούς και θα το κάνουμε rename σε Dragon Ball Daima. Και θα πεις, πού το βασίζεις αυτή η τρελή θεωρία? Θα σου πω πού το βασίζω. Ότι το logo είναι κυριολεκτικά Dragon Ball και από κάτω γραμμένο με απλά typesetting στο Photoshop, δεν ξέρω τι πρόγραμμα χρησιμοποιούν, η λέξη Daima. Δεν είναι ούτε ζωγραφισμένο στο χέρι, ούτε οργανωμένο logo. Αυτό το παρατήρησα κι εγώ. Και παρατήρησα επίσης ότι εκτός το ότι φαινόταν λίγο πως κάνουν οι fans τα δικά τους Dragon Ball mangas και αφήνουν το logo του Dragon Ball και βάζουν ένα πολύ απλούστατο σε Arial font, ξέρω εγώ, υπότιτλο. Τώρα μην με πάρεις και 100%. Κάπου πρέπει να είχα διαβάσει ότι το όνομα Dragon Ball Daima γινότανε διαβουλεύσεις γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή παίζει να βγει και πολύ σύντομα πριν την ανακοίνωσή του στο κοινό ότι λέγεται Dragon Ball Daima. Άρα αυτό που λες για τη θεωρία σου παίζει και να ισχύει πολύ δυνατά. Η Toei θέλει και η Shueisha και όσοι αναμειγνύονται με τον Dragon Ball θέλει να δημιουργήσει ένα καινούριο κοινό, φρέσκο, με μικρά παιδιά, με νέους οι οποίοι να είναι Dragon Ball fans. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Φάνηκε στο Super, είχαμε χιουμοράκι, είχαμε fan service, αλλά είχαμε και σοβαρές μάχες. Νομίζω ότι οποιοδήποτε θεατής και να το βλέπω, όσο καλά και να ξέρει τον Dragon Ball ή όχι, ακόμα και να το βλέπει out of context, θα καταλάβαινε ότι βλέπει μια σειρά η οποία έχει μια τεράστια σύγκρουση όσον αφορά στα ύφη συγγραφής. Δηλαδή το πώς αναμειγνιόταν το χιούμορ με σοβαρές στιγμές, με στιγμές που ήθελαν να δείξουν ότι οι χαρακτήρες έχουν κάποιο είδους ανάπτυξη, ήταν πολύ περίεργες. Γιατί ας πούμε πολλοί κατακρίνουν τον Dragon Ball Z ότι γίνεται πολύ σοβαρό σε σχέση με τον Dragon Ball το πρώτο και ότι χάνει ας πούμε κωμικά στοιχεία. Είμαστε πολύ κεντραρισμένοι στο να πάει πλοκή μπροστά, που εντάξει μπορώ να το ακούσω αυτό, αλλά τουλάχιστον στο Dragon Ball Z υπήρχε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ του ότι εδώ πέρα ας πούμε κρίνεται το μέλλον του πλανήτη, πρέπει να κάνουμε focus αυτό και το humor θα κρύβεται είτε σε μικρές στιγμές, είτε στα fillers, είτε τέλος πάντων θα έχει τα δικά του pockets που βγάζουν νόημα. Το Dragon Ball Super απλώς τα πέταγε. Και δεν ήξερες πώς να νιώσεις επακριβώς γι' αυτό. Ένιωθες ότι έβλεπες μία σύγκρουση συγγραφικών ειδών που δεν είχαν συνέπεια. Το Dragon Ball GT έκανε αυτό που έκανε το Super, απλά το έκανε μία φορά. Φτάσανε στα πρώτα επεισόδια, είδανε ότι οι περιπέτειες δεν δούλευαν και κατευθείαν γυρίσαν το μοχλό και τα σενάρια αρχίσαν και γίνανε πιο δράση, πιο βία και στο τέλος απλά φτάσαμε στο ξανάγελαν Dragon Ball Z τα επίπεδου μάχης. Αυτό ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του GT όσον αφορά το κομμάτι της περιπέτειας. Δεν ήταν απλώς το ότι τώρα γυρίσαμε στις Dragon Ball Rises και ξεχάσαμε ότι είχαμε όλες αυτές τις Grand μάχες στο Z. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι παρόλο που υπήρχε το vibe της περιπέτειας, έσπαγε αυτό που και που και ο Goku ας πούμε ή ο Trunks κάνανε κάποιες έτσι λίγο πιο Z στιγμές στο GT
Και έλεγες, α, να, αυτό που μου αρέσει. Και ξαφνικά στο παίρνανε από τα χέρια. Και ήταν μια περίεργη δυναμική που κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι δεν δουλεύει. Πρέπει να επιλέξουμε ή τη μία ή την άλλη οδό, δεν γίνεται αλλιώς. Ο Toriyama είναι υπερβολικά ανεμειγμένος με το Dragon Ball Daima. Θέλω να μου πεις άμα πιστεύεις ότι αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα. Τελείως προσωπικά και χωρίς να θέλω να βασιστώ σε κάτι απαραίτητα, θα πω ότι είναι ψέματα. Και το λέω ότι είναι ψέματα γιατί συνήθως όποτε κάποιος σου λέει, ειδικά σε δηλώσεις, γιατί είπε κάποια πράγματα το Toriyama για το νέο αυτό, ότι η ανάμειξή του στο συγκεκριμένο franchise είναι παραπάνω από ό,τι συνήθως. Κάτι που δεν με ενθαρρύνει προσωπικά, γιατί νιώθω ότι το έχει ξαναπεί αυτό το Toriyama γενικά σε άλλα πράγματα στο παρελθόν. Η ανάμειξή του θα δείξει ποια θα είναι. Το που έχει ακουστεί και είναι σχετικά confirmed είναι το ότι η ανάμειξή του έχει να κάνει όχι με ανάπτυξη σεναρίου, αλλά με βασικά script points. Και αυτό μου ακούγεται το πράγμα που έκανε και στο Dragon Ball Super, τουλάχιστον το anime. Τώρα θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι που σκέφτηκα χθες. Θα σου δείξω μια σειρά από εικόνες. Και βάσει ό,τι πεις θα το σχολιάσουμε. Ωραία, εγώ θα το σχολιάσω περισσότερο από σεναριακές πιθανότητες που δείχνει αυτή η εικόνα από το τρέιλερ. Έχουμε προφανώς δύο άτομα τα οποία πιθανότατα είναι από το Demon Realm, από τους δαίμονες. Κοιτάνε τα γεγονότα που έγιναν στη γη συγκεκριμένα στο Buarque, κάτι που μου εξάπτει την περιέργεια. Σίγουρα κάτι έχει να κάνει με τους δαίμονες όλη αυτή η υπόθεση. Αυτό που μου αρέσει σε αυτή την εικόνα είναι ότι πετάνε hints ότι επιτέλους κάπως θα αναμειχθεί παραπάνω το Demon Realm με μια σχετικά βασική σειρά του Dragon Ball. Είμαστε σε φάση ότι προσπαθούμε κάπως να πιαστούμε στο Dragon Ball franchise, γιατί παρόλα τα σύμπαντα, το Dragon Ball franchise είναι τόσο στενά γραμμένο που άμα δεν κάνεις κι άλλο expand, να πεις ας πούμε τι είναι μετά τα σύμπαντα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτά που έχουμε. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο με σοκάρει είναι ότι ο Toriyama έκανε τόσα πολλά σύμπαντα, το οποίο είναι τρελό να πεις ας πούμε ότι α, έχουμε τον κόσμο του Dragon Ball, έχουμε το σύμπαν του Dragon Ball, έχουμε κι άλλα σύμπαντα, και μετά πήγε και έκανε το πολύ μεγάλο λάθος, έκανε ένα τουρνουά και τα μάζεψε όλα. Άρα σου κόψε κάθε ελπίδα να επεκταθείς σε κάθε σύμπαν, που μπορούσες κυριολεκτικά να κάνεις κάθε σύμπαν ένα arc. Και άμα σκεφτείς ότι το concept του Daima έχει να κάνει πολύ με την περιπέτεια, δηλαδή κάθε φορά που μιλάνε στο promotional material για το Daima, δίνουν έμφαση στο ότι είναι μια περιπέτεια. Τι μεγαλύτερο από περιπέτεια το να πηγαίνει ο Γκόκου και η παρέα του σε όλα τα σύμπαντα με όποιες αφορμές και να βλέπουν καινούργια πράγματα, καινούργιους χαρακτήρες. Αυτό θα ήταν μια περιπέτεια. Κοίτα, το ότι υπάρχει συνέχεια η λέξη που παίζεται ότι ο Γκόκου πάει σε ένα νέο κόσμο, πιστεύω αυτή είναι η λύση. Κοίταξε, το ότι έχω ήδη αποδεχτεί ότι το Dragon Ball Daima θα έχει μια μεγάλη δόση περιπέτειας. Αυτή η δόση περιπέτειας στο Dragon Ball συνήθως μεταφράζεται ως φτιάχνουμε ένα καινούργιο διαστημόπλαιο και πηγαίνουμε σε ένα νέο κόσμο. Εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι όταν είδα αυτή τη σκηνή, είπα από μέσα μου Μπρόλι. Το καταλαβαίνω πως το λες, γιατί έχει πολύ κοινή χρωματική παλέτα με το flashback που έχει η Μπρόλι ταινία στην αρχή, με το τι γίνεται τέλος πάντων στον πλανήτη Βετζέτα. Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εμένα με ενθουσιάζει. Το design, το συγκεκριμένο του μεγάλου Γκόκου, είναι ένα design το οποίο θα μπορούσα να το δω άνετα σε μια σειρά sequel του Dragon Ball Super. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση στο να είναι στρογγυλεμένα τα χαρακτηριστικά, και πέρα δηλαδή από τα παιδιά, βλέπουμε και στους μεγάλους ότι υπάρχει λίγο αυτή η τάση. Και αυτό πάντα είναι καλό για τους animators. Όσο πιο στρογγυλά τα design, συνήθως τόσο πιο εύκολο και fluid animation μπορεί να βγει από κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω τρία προβλήματα που έχω και ένα καλό. Πρώτον, καλό. Παίρνουμε μια σειρά η οποία έχει manga colors από Kanzenban, που με σόκαρε αυτό. Δεν περίμενα δηλαδή ποτέ τον Goku να τον δω να έχει manga accurate χρώματα. Ακόμα και στο γιο Son Goku πάλι πορτοκάλιζε ο Goku. Δεν ήταν κυριολεκτικά κίτρινο το γκί του. Τι δεν μου άρεσε τώρα, τα τρία που δεν μου αρέσανε. Πρώτον, δεν μου αρέσουν τα highlights στα μαλλιά. Νιώθω ότι δεν στέκουν όταν είναι απλά μια άσπρη γραμμή που πετάει. Μ' αρέσουν τα μαλλιά να είναι πιο απαλά. Δεύτερον, δεν μου αρέσει τα μάτια. Δηλαδή αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ, εμένα δεν μου αρέσει. Πες με για Μαμούρο fanboy, αλλά πιστεύω ότι αυτό το στυλ, ότι τουλάχιστον τα μάτια του Γκόκου είναι τετραγωνισμένα, μου αρέσει πάντα. Του δίνει πιο πολύ βάθος. Εκτιμώ τη μύτη, τουλάχιστον. Επιτέλους έχει μια καλή μύτη ο Γκόκου. Και το τελευταίο μου πρόβλημα, ξανά που διόρθωσε ο Γιαμαμούρο, ναι, πρεϊζάρω ένα άτομο το οποίο είχε κάνει απέσια designs, αλλά τέλος πάντων,
δεν μου αρέσει το μοντέρνο στυλ του Toriyama, συγγνώμη. Αυτό που θα σχολιάσω για τα 3-1, όσον αφορά τα εξώφυλλα, είναι ότι έχουν πολύ άσχημο χρωματισμό. Δεν μου αρέσει καθόλου τη χρωματική παλέτα που έχουν επιλέξει. Είναι πολύ τσιμπιφάιντ, έχει λεπτομέρειες εκεί που δεν χρειάζεται, αλλά το μεγαλύτερο μου πρόβλημα, και το λέω χήμα, είναι οι ανορεκτικοί μειώδες άντρες. Δηλαδή, πώς γίνεται να τους κάνει όλους stick figures και να εξέχουν μπράτσα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Να σου κάνω έναν αντίλογο για αυτό που είπες για τα μάτια. Αυτή η έκφραση του Γκόκου συγκεκριμένα στην εικόνα που βλέπουμε θα μπορούσε να είναι μια τέλεια προσθήκη γενικότερα για την συναισθηματική παλέτα του Γκόκου. Γιατί έχουμε το εξής πρόβλημα στο Super και σε άλλες σειρές με τον Γκόκου, ότι έχουμε τον Clown Γκόκου και τον Σοβαρό Γκόκου. Όταν είναι Clown Γκόκου έχουμε τα κλασικά κυκλικά μάτια, όταν έχουμε το Σοβαρό Γκόκου έχουμε τα πιο τριγωνικά μάτια. Αυτό το συγκεκριμένο design θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα συμβολισμό ότι τώρα ο Γκόκου έχει φτάσει ένα τέτοιο επίπεδο ωριμότητας το οποίο μπορεί να παλέψει με μια ημισοβαρότητα και να μην χρειάζεται Sonic and Den να έχει τα μάτια που θα σκότωνε ξέρω εγώ τον άλλον ή παίζει ξύλο για πλάκα. Δεν ξέρω να σου πω επακριβώς τι δεν μ' αρέσει. Ίσως επειδή παίρνω λίγο vibes απλουστευμένα κακά για Μαμούρο Designs σε αυτό το sequence. Είναι πολύ δύσκολο να σου περιγράψω. Εσένα τι σ' αρέσει, θα σε πετάξω την μπάλα πίσω. Κοίτα, εμένα προσωπικά αυτό πιστεύω ότι είναι peak design. Δεν ξέρω γιατί, θα σου το πω ανοιχτά. Είναι pure Nakatsuru GT, αυτός είναι ο Goku GT, από το τέλος του GT. Έχει ωραία μάτια, έχει ωραία χαρακτηριστικά. Αντίθετα με τον προηγούμενο, δεν ξέρω, στον προηγούμενο δεν μου άρεσε, θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου, ότι ήταν πάρα πολύ στρογγυλεμένα τα μάτια, βγάζανε δηλαδή ένα στήλο ότι είναι παιδί, ενώ μου αρέσει όταν τα μάτια του κάνουν αυτό το ημικύκλιο και κάτω είναι flat, δείχνουν δηλαδή μια ωριμότητα. Επίσης, ωραία μακριά μαλλιά, αυτό δηλαδή πιστεύω το σώτη ότι είναι καθαρά μια διόρθωση του Nakatsuru, είναι pure το στυλ του. Ωραία αναλογία μεταξύ του λευκού και του ματιού μέσα στα μάτια, ωραία έκφραση, πολύ ωραία αυτιά. Τα μαλλιά προφανώς ξαναγυρίσανε να είναι μεγάλα, δεν είναι κοντά μαλλιά, και τα highlights είναι περιορισμένα και είναι μόνο στον ένα τονισμό. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο δεύτερος τονισμός που είναι υπερβολικά λευκά. Νομίζω ότι αυτό, επειδή ακριβώς μου έβγαλε αυτό το vibe του απλουστευμένου για Μαμούρο, δεν ξέρω, αυτό μάλλον από μόνο του με έκανε να μην μου αρέσει λίγο τόσο αυτό το μικρό sequence που γίνεται μικρός. Να σου το πω ανοιχτά, εγώ το λατρεύω αυτό το shot. Να σου πω και κάτι, και εμένα μου αρέσει. Απλώς είμαι σίγουρος το πόσοι αυτή τη στιγμή θα σε βάζει. Αν δεν μπορώ να βλέπω μικρό το Βεντζέτα, τι βλακίες είναι αυτές. Κοίτα, είναι ένα μικρό σοκ. Εντάξει τώρα, όσο Toriyama fans και να είμαστε, την αλήθεια πες, έπαθες ένα μικρό εγκεφαλικό. Η αλήθεια είναι ότι έπαθα ένα εγκεφαλικό γιατί δεν περίμενα να γίνουν όλοι μικροί. Περίμενα να έχουμε μια επανάληψη GT, οπότε να έχουμε πολύ λίγους χαρακτήρες που θα γίνουν μικροί. Εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι όλοι είναι στην ίδια ηλικία, άρα δεν θα έχουμε ο Γκόκου είναι ανώριμος ενώ έπρεπε να είναι 50. Άμα είναι να γίνονται χασομάρες, θα συμμετέχουν όλοι. Ναι, αυτό συμφωνώ. Τουλάχιστον δεν θα γελιοποιηθεί εντός εισαγωγικών μόνο και ο Γκόκου. Και εντάξει, χαίρομαι όποτε δεν είναι ανορεκτικά παιδάκια με μεγάλα κεφάλια. Όποτε αγνοούν τον Toriyama. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, η λογική και με το Pokémon στον Pikachu, που ήταν ένας μικρός τσίμπι χοντρούλης έτσι ποκεμονάκος? Αυτό θέλουμε. Δεν υποστηρίζουμε σώμα μοντέλου, υποστηρίζουμε δηλαδή να έχει πιασήματα. Αχ, όχι ρε φίλε. Αυτό ήταν δύο εγκεφαλικά μαζί. Πρώτον μου έκανε confirm κάτι, εφόσον έγιναν και ο Goten και ο Trunks πιο μικροί, μάλλον η ευχή που έγινε στο Σένρον για να γίνουν μικροί, ας πούμε, οι βασικοί χαρακτήρες μας, θα επηρέαζε όλους τους χαρακτήρες οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στα γεγονότα του Μπου Σάγκα. Θα ξεκινήσουμε πάλι όλα αυτά τις κλασικές κουβέντες. Ξανά έγιναν μικρά, δεν έχουν πάλι αντίκτυπο. Είναι σαν τον Bugs Bunny! Είναι σαν τον Looney Tunes Baby στο Star! Πρώτη καλημέρα σαν μεγάλη γιορτή. Σου φτιάχνουνε τη μέρα, είναι φίλοι καλοί. Ναι! Ναι, έχεις δίκιο. Επίσης να σχολιάσω ότι ο Trunks έχασε το βάψιμο στο μάλι. Άρα, εδώ έρχεται η θεωρία μου. Oh. Ότι γίνονται μπλε με το πέρασμα του χρόνου τα μαλλιά.
Το έχεις τελικιάσει. Όχι ότι απλώς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα τζαμιμένο design. Είναι φάση, όχι, εμένα μου αρέσει το move που έχει το Z. Όχι, εμένα μου αρέσει το μπλε που είναι among accurate. Και γίνεται αυτή η μάχη συνέχεια. Σίγουρα είναι fan service. Ότι γυρνάει το PowerPoint, ξαναγυρνάμε στις Dragon Ball Rises. Κλασικά βέβαια, ό,τι και να γίνει στο σενάριο του Daima, είτε δηλαδή οι χαρακτήρες μας έχουν την οτροπία δεκάχρονου, είτε όχι, τον Goku δεν τον πολύ επηρεάζει αυτό. Οπότε, του να του δώσεις το PowerPoint για να του κάνεις λίγο πιο εύκολη τη ζωή στο να πολεμάει, είναι in character όπως και να έχει. Ανάλογα και με το πόσο έχει αλλάξει η νοοτροπία του, βασικά οι ικανότητές του στη μάχη. Και επίσης, αυτό που ανυπομονώ κυρίως βλέποντας αυτό, είναι τα animation sequences που θα δούμε στις μάχες του Goku με PowerPoint. Μόνο και μόνο αυτό αξίζει, θεωρώ, η σειρά. Εγώ το υπογράφω ότι θα αργήσουμε να δούμε Super Saiyan. Εγώ το ελπίζω να αργήσουμε να δούμε Super Saiyan. Δεν ξέρω. Εδώ νιώθω περίεργα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι είναι ένα Μέκια. Πιστεύω ότι απλά είναι το χρώμα της σκηνής που τον κάνει έτσι. Πιστεύω ότι απλά είναι ένας δαίμονας. Και πιστεύω ότι η συγκεκριμένη σκηνή είναι η σκηνή που γίνεται η ευχή και ο δαίμονας κοιτάει τον δράκο. Τι κι αν οι δαίμονες έχουν φέρει πίσω τον Demon King Piccolo. Και ο Demon King Piccolo έχει ανάμειξη σε όλο αυτό. Αυτό δεν θα ήταν και απόλυτο fan service. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναδείξουν παλιό χαρακτήρα πλην του main cast. Όλοι θα είναι καινούργοι. Αγοράστε τους όλους τώρα. Είναι στα μαγαζιά. Toys Academy. Μ' αρέσει το Toys Academy που έχουν κλείσει κιόλας. Πιστεύω δηλαδή ότι σε 3 χρόνια θα υπάρχει σε κάθε μαγαζί μία σειρά από κουτάκια με δαίμονες Dragon Ball. Όπου είναι πολύ λεπτή κατάσταση, διότι μπορεί να τους κάνεις υπερβολικά παιδικούς και να μην πουλήσει τίποτα. Γκούχου γκούχου! Πρώτα επεισόδια GT! Ποιος θέλει αυτόν στο νοσοκομείο που απορρόφησε ο Baby? ή τον Λουντ ή τους Παραπάρα Brothers. Να σου πω κάτι, ποιον θα ήθελα εγώ φίγουρα από το GT? Τον Legic. Και εγώ θα ήθελα τον Άρουνα με τα μαστίγια. Θα μας δώσουν ένα over animated sequence με τον Goku και τον Vegeta να παίζουν μπουνιές και να προπονούνται. Και μετά από αυτό το sequence θα γίνουν μικροί. Αυτό νιώθω. Εννοείται, ότι εννοείται αυτό, μη σου πω ότι παίζει να είναι και opening σκηνή στα πρώτα 2 λεπτά να εμφανιστεί αυτό. Να αρχίζει το anime και να... Ναι, κάτι πολύ αρχικό. Και να είναι ο Goku και ο Vegeta και προπονούνται. Ταν, να παίζει λίγο το ταν. Όχι, βασικά δεν θα βάλουμε μουσική super. Θα βάλουμε. Να πάθω σοκ. Σκέφτηκα τέλειο. Η σκηνή ξεκινάει και παίζει την 100η διασκευή του Σάλα Χέτ Σαλά. Επίσης, αυτή την εικόνα είναι extra gift από αυτή τη μάχη, αλλά θέλω να τη δείξω για ένα και μόνο λόγο. Ότι έχει χρησιμοποιηθεί CGI. Όχι, είναι όλα hand-drawn effects, πανέμορφα. Επίσης, ήθελα να σου σχολιάσω ότι είναι η πρώτη φορά που το Dragon Ball παίρνει actually hand-drawn moderna effects σε beams και σε beam struggles, το οποίο το βρίσκω insane. Είναι η πρώτη φορά που δεν παίρνουμε κλισέ μπλε ακτινοβολία και όλη η εικόνα να γίνεται μπλε. Όντως! Είναι πολύ μοντέρνο. Εγώ ήθελα να σχολιάσω, δεν μου αρέσουν αυτά τα. Θέλουν να είναι τετράγωνα, αλλά για κάποιο λόγο τελειώνουν σε στρογγυλό το ριγιαμωμάτια. Δεν μου αρέσουν καθόλου! Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη πρέπει να έχουμε υπόψη το ότι επειδή ίσως η σειρά έχει και αυτή την έμφαση προφανώς στα chibi designs, ίσως θέλουν απ' την αρχή να δώσουν μια στρογγυλοποιημένη υφή σε όλους τους χαρακτήρες, μόνο και μόνο για χάρη αυτής της σειράς. Να σου πω, τον Dragon Quest το είδες? Είχα δει τα πρώτα 20 επεισόδια, κάτι τέτοιο, το έχω αφήσει. Είναι πανέμορφο και αυτή η μάχη μου έδωσε vibes Dragon Quest. Καθαρά διότι ήταν έτσι μέσα στα εφέ με τα τρελά χρώματα. Δηλαδή, κοίτα πόσο ροζωμό είναι η ακτινοβολία. Και ενώ είναι see-through, τα εφέ έχουν, όταν συγκρούονται, έχουν βάθος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που ο Goku έχει αυτή την εκπληκτική σκίαση. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα, ότι το Dragon Ball δεν είχε ποτέ modern animation. Αυτό είναι modern animation. Και νομίζω ότι η σκηνή που το έδειξε πρώτη φορά αυτό, γιατί φτιάχτηκε και από στούντιο το οποίο είναι πολύ μοντέρνο σε οτιδήποτε κάνει, ήταν στο Broly αυτή η μικρή σκηνή που ο Goku και ο Vegeta παίζουν ξύλο μερικές μπουνιές. Υπερβολικά μοντέρνο, πώς γυρνάγανε μέσα στα νερά, οι συγκρούσεις τους. Αυτά δεν έχει το Dragon Ball. Το Dragon Ball συνήθως έχει τη flat την κάμερα, μπρος-πίσω, μπουνίτσες, πάνω-κάτω η κάμερα. Μπορεί να παίρναμε σκηνές που είχαν περισσότερα καρέ ή ήταν λίγο πιο περίπλοκες. Και να θα πιαστώ από κάτι που αναφερθήκαμε πιο πριν για τη μουσική. Ότι θέλω πολύ να δω, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει, θέλω να δω ποιος θα είναι ο συνθέτης για αυτή τη σειρά. Να κάνω μια πρόβλεψη. Ρίκτη. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι θα γυρίσει ο Σουμιτόμο. Το στυλ του Σουμιτόμο δεν ταιριάζει σε σειρά lighthearted. Και εγώ έτσι πιστεύω.
αλλά ένας συνθέτης ο οποίος είναι εκπληκτικός στο να ανεβάζει με δυναμική μουσική πιο light-hearted ιστορίες, δεν είναι άλλος από τον Yuki Hayashi. Μπορώ να το δω. Και guess what! Ο Yuki Hayashi ήταν ο συνθέτης του Dragon Quest. Και είχε κάνει εξαιρετική δουλειά από τα, τουλάχιστον από τα επεισόδια που είδα εγώ. Και στο My Hero Academia, εντάξει, η μουσική κουβαλάει. Η μουσική είναι λίγο παραπάνω από την ίδια τη σειρά, θα έλεγα εγώ, για το My Hero Academia. Εγώ γουστάρω απειρότατα. Πόσο εγώ τρελαίνομαι με τις σκίες. Πραγματικά τρελαίνομαι με τις σκίες. Εδώ είναι ωραίο! Εδώ πώς το κάνουνε τόσο καλό. Θα μου πεις, αυτό είναι και pure να κάτσει ρούκι και ο άνθρωπος. Ναι. Αναπνέει ποιότητα. Και επίσης γυρνάει πίσω το ότι, εκτός το ότι προφανώς δεν έχουμε τα ανορεξικά designs του Toriyama για τους τσίμπι χαρακτήρες, δες πόση εκφραστικότητα βγάζει ένας χαρακτήρας με τις όσο δυνατόν λιγότερες λεπτομέρειες. Ναι, εννοείται. Είναι τρομερό. Και δες και την ωραία λεπτομέρεια. Η μπροστά γροθιά έχει παχές γραμμές. Επίσης παρατήρησε, επειδή ο Γκόκου καμπουριάζει όταν παίρνει την πόζα, ο λαιμός του κάτω είναι στρογγυλός και τα μαλλιά του πάνω είναι στρογγυλά. Άρα σου δείχνει ότι ο ήλιος βρίσκεται σε ένα σημείο που το μαλλί του δημιουργεί κάτι, πώς να σου το πω, σαν σκέπαστρο. Είναι τρομακτικά καλοζωγραφισμένη σκηνή και ξαναλέω, είναι σκηνή η οποία μπορώ να την δω μετά να ακολουθεί ο Ναοτός Σίτα. Εδώ μετά μπαίνει ένας Ναοτός Σίτα, ρίχνει αυτό το γρήγορο, ξέρεις, κουνάει ο Γκόκου το κεφάλι του πέρα δόθε, τρέχει, ρίχνει μπουνιές και κάνει ένα τελείωμα. Ναι. Είπανε ότι δεν θέλουν να αποφύγουν τα beams. Και με beams εννοούσαν κυριολεκτικά απλά οι χαρακτήρες να κάνουν γιατί δεν έχουμε χορογραφία. Και είναι καλό αυτό, γιατί θα αποφύγεις ένα τεράστιο σφάλμα που έκανε το GT, που ήταν το focus στο beam struggles και beams από εδώ και από εκεί. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φύγουν τα beam finishers. Δηλαδή θα υπάρχει το καμεχάμε. Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς θα κρατιούνται, θεωρώ, περισσότερο για special occasions. Δεν θα είναι κάτι που θα πηγαίνει με τιμή, ας πούμε, ο Γκόκου σε αυτό. Λοιπόν, ώρα, έχεις ελπίδα? Έχω μπόλικη ελπίδα. Αν η συγκεκριμένη σειρά δεν τραβήξει από τα μαλλιά το concept της και έχει πάρα πολλά επεισόδια, δηλαδή άμα κρατηθεί σε ένα λογικό πλαίσιο των 12 με 30 κάτι επεισοδίων, θεωρώ ότι μπορεί να σπείρει, ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατή σειρά. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο οι fans. Ναι, πολλοί θέλουν τον Dragon Ball Super 2, θέλουν να δουν animated το Moro Arc και τον Granola Arc και όλα τα υπόλοιπα που δεν μπορώ να τα πολύ καταλάβω, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είμαι όμως excited, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα, με έχει γεμίσει αισιοδοξία, είμαι εγκρατής, βλέπουμε τι θα γίνει. Άμα δεν μου είχε το concept με τα παιδάκια, θα χαιρόμουν. Τα designs είναι ωραία, έχουμε άτομα έμπιστα, η Toy τέλους βγήκε και δημόσια και είπε, και αυτό το αποκαλύπτω, είναι η πηγή της πηγής, ο πηγή, ότι η έμπνευση για την παραγωγή της είναι το Demon Slayer, όπου το Demon Slayer είναι μια παραγωγή η οποία το άνιμε είναι σε παραγωγή 3 χρόνια πριν βγει μια σεζόν, που το πιστεύω, θα μου πεις καλά τώρα, το πιστεύω γιατί έτσι έγινε με τον Dragon Quest. Καθώς το βλέπεις δεν νιώθεις ότι χάνει ποιότητα πουθενά. Έχει ένα χρυσό στάνταρ το οποίο ποτέ δεν πηγαίνει κάτω από αυτό. Κάτι που λείπει πολλές φορές από τις παραγωγές του ΤΕΙ. Δείχνει το ότι υπάρχει ένα focus στο να δίνουν κάτι καλύτερο από ό,τι έδιναν παλιότερα. Να ξέρεις ότι το Super, τα καλά που έκανε θα αναγνωριστούν μετά από χρόνια. Στο Super, και αυτό το λέω όσο πιο απλά γίνεται, το ΤΕΙ έφαγε ένα τόσο μεγάλο χαστούκι. Βγάζανε τόσα πολλά λεφτά, αλλά ταυτόχρονα δίνανε τόσο πολλά λεφτά, όπου αντιληφθήκαν ότι, wow, άμα μας δίνανε, που δεν φταίει, ξαναλέω Toy, αλλά δεν φταίει το στούντιο. Άμα δηλαδή κάποιος εμφανιζόταν και έλεγε, σου πω κάτι, δώστε μας ένα χρόνο και θα βγάλουμε κάτι καλό, θα ήταν τρομερά διαφορετικό το franchise και θα είχαμε και τρομερά διαφορετική προσέγγιση, διότι βγήκανε και είπανε ότι ένας από τους λόγους όπου παίρναμε πολλές μεταμορφώσεις στο Super ήταν ώστε να έχουμε highlights σε μια αδύναμη παραγωγή. Ο λόγος του Master Ultra Instinct και όλου αυτού του build-up για τα δύο τελευταία επεισόδια ήταν γιατί σκηνοθετικά θέλανε να τελειώσουν σε ένα high point του Dragon Ball. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε πράγματα του Dragon Ball όπως την ταινία του Broly, αρκετοί αντέδρασαν αρνητικά στην αρχή και είπαμε πω θα έχουμε remake και θα βγει χάλια κτλ. Και πήραμε μια ταινιάρα. Οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι να δούμε τι θα μας δώσει το Dragon Ball Daima. Δώσε. Και θα πετάξω κι εγώ έτσι ένα για το τέλος. Dragon Ball Daima στα ελληνικά. Ποιος τολμάει? Come on. When I popped off, then your girl gave me